Μαζί με τον Νίκο να τον καλημερίσω, Νίκο Σημεού, μαζί θα τα πάμε, έτσι, καλημέρα Νίκο μου, να καλημερίσω τον κύριο Πασουρτίδη και τον κύριο Γεωργίου που μας περιμένουν. Γεια σας κύριε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσάς κύριε Πασουρτίδη, αν μας επιτρέπει ο κύριος Γεωργίου. Πώς είδατε την πράξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να πάυσει και να αντικαταστήσει χθες το βράδυ, σωστό ή? Αναμενόμενη θα έλεγα, ιδιαίτερα για τον αρχηγό. Νομίζω απλά ήταν η λήξη και της παράτασης, διότι αντιλαμβάνεστε, θυμάστε τι έγινε πριν λίγους μήνες. Γυρεύαμε αρχηγό, δεν καγιώντας σε συσκέψεις, δεν βρήκαμε. Μετά από 45 μέρες που δώσαμε στήριξη και ξανά από την αρχή. Από εκεί και πέρα, κυρία Αγαπητού, νομίζω είναι καιρός να βάλουμε στο τραπέζι το πραγματικό πρόβλημα της αστυνομίας, που δεν είναι άλλο από την αναξιοκρατία και το ότι σε υψηλά δώματα δεν βρίσκονται οι πιο ικανοί και οι πιο επαρκείς. Και αυτό οφείλεται σε μια δεκαετία η οποία άλωσε μαζί με όλα τα υπόλοιπα και τη δημόσια υπηρεσία αλλά και την αστυνομία. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο και από το ότι συχνά πυκνά προαγωγές πέφτουν στο δικαστήριο, αλλά και στο πεδίο, όπου αν ξεκινήσουμε να απαριθμούμε τις αστοχίες τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια, νομίζω δεν θα έχουμε σταματημό. Άρα οι αλλαγές προσώπων σίγουρα εκεί και όπου είναι πολύ σοβαρές οι αδυναμίες και αστοχίες είναι επιβεβλημένες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή στις δομές, αλλά και να γίνουν όλα εκείνα που πρέπει, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η ικανότητα και η επάρκεια της αστυνομίας, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει αξιοκρατία, να ανελίσσονται οι ικανοί, να ανελίσσονται εκείνοι οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στα ψηλά τους καθήκοντα, διότι όπως έχω ξαναπεί, το επίπεδο της αστυνομίας ενός κράτους αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες. Και αν διερωτηθείτε κι εσείς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, αν νιώθουν ασφαλείς, δραπέτες να κυκλοφορούν σε παραλιακούς, απόπειρες δολοφοριών έξω από φούρνους μέρα μεσημέρι, στα κέντρα των πόλεων, δεν είναι ένα αίσθημα το οποίο είναι εμπεδωμένο στο βαθμό που θα έπρεπε η ασφάλεια αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Και λυπούμε που θα το πω, αλλά η μέγιστη ευθύνη ανήκει σε αυτούς που έχουν την ευθύνη να παρέχουν την ασφάλεια. Που δεν είναι άλλοι από την αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κύριε Γεωργίου, τι θα αλλάξει τώρα, επειδή αλλάξαμε η ηγεσία της αστυνομίας? Και ένα άλλο ερώτημα που μπαίνει έτσι στο κάδρο, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι τους προηγούμενους μήνες ξέραμε ότι προσπάθησε και δεν κατάφερε να βρει αντικαταστάτες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτοί οι δύο που διορίστηκαν τώρα, που διορίζονται μάλλον τις επόμενες ημέρες, υπήρχαν στην ηγεσία της αστυνομίας. Τότε δεν έκαναν και τώρα κάνουν για αυτές τις θέσεις. Σε αυτό θα πρέπει να ερωτηθεί η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άσκησε ένα συνταγματικό του δικαίωμα, είτε αφορά την πάυση και το διορισμό της ηγεσίας της αστυνομίας. Εμείς πρέπει να ευχηθούμε καλή αρχή, καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Να γνωρίζουμε ότι το να βρίσκεσαι στην ηγετική πυραμίδα της Κυπριακής Αστυνομίας είναι μια ηλεκτρική καρέκλα, τεράστιες οι ευθύνες. Όμως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αλλαγή προσώπων που θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα, αλλά εφαρμογή τομών, εξυγχρονισμού, σχεδιασμού, μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε η Κυπριακή Αστυνομία να συγχρονίσει την εξέλιξή της και με αντίστοιχες ευρωπαϊκές αστυνομίες, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στο ρόλο και στην αποστολή της. Υπάρχουν ευθύνες και από μέρους της νομοθετικής εξουσίας? Και η ερώτηση είναι για τους δύο. Η νομοθετική εξουσία είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός με τη διαδικασία του αυτοπαγγέλτου ζητήσαμε εγγραφή του θέματος, να αξιολογήσουμε, να δούμε ξανά το νομοθετικό πλαίσιο, να δώσουμε όλες εκείνες τις ασφαλιστικές νομοθετικές δικλείδες, έτσι ώστε τις αυστηροποίησεις του πλαισίου, έτσι ώστε τέτοια φαινόμενα τα οποία πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της κυπριακής πολιτείας στο σύνολό της να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Αλλά όσον αφορά, να μου επιτρέψετε, ένα πολύ σημαντικό σημείο και το οποίο πρέπει να το λέμε, πρέπει να το προβάλλουμε, δεδομένες οι όποιες ευθύνες. Και οι ευθύνες, κατά την προσωπική μου άποψη, σίγουρα δεν έπρεπε να περιοριστούν
στους 7 αστυνομικούς, 4 δεσμοφύλακες και 3 μαδίτες που είχαν την υποχρέωση της μεταφοράς και της ασφαλούς φύλαξης του Ισοβίτη. Γιατί με βάση την νομοθεσία, η όποια μεταφορά φυλακισμένου Ισοβίτη σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κεντρικό φυλακών μετατρέπεται αυτόματα σε φυλακές με τους ίδιους όρους ασφαλείας όσαν να ήταν στις φυλακές. Ναι, ναι. Εκεί, εντάξει, δεν είμαι ειδικός, αλλά εκ του αποτελέσματος το γεγονός και μόνο ότι διέφυγε, υπάρχουν ευθύνες. Ναι. Το πιο σημαντικό και εκείνο που πρέπει να ανησυχήσει την πολιτεία, να ακούσει τον κόδωνα του κινδύνου, είναι το εξής. Ότι ο Ισοβίτης κατάφερε να σχεδιάσει, να οργανώσει και να θέσει σε λειτουργία την δραπέτευσή του μέσα από τις κεντρικές φυλακές. Ναι, κανονικά με το κινητό του, κύριε Γεωργίου, είχε με το κινητό, βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Η αρμόδιη λειτουργή να μην τον είχαν υποψιαστεί, να μην γίνει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτόν είναι το μείζον. Με επικοινωνία μέσω Instagram, όπως λένε οι πληροφορίες. Ναι. Ακριβώς. Και εδώ, κύριε Σημεού, θεωρώ ότι οι ευθύνες αγγίζουν και το πιο ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, είναι επιχειρησιακά τέθηκαν ευθύνες, αποδόθηκαν και για να είμαι ειλικρινής, αυστηρά με την προσωπική μου άποψη είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση, παρόλο που ήταν βεβαρημένο το παρελθόν, αν θέλετε, και η πίεση και οι φωνές εναντίον του αρχηγού από άλλα περιστατικά, από πέρσι, από τη Χλώρακα, εν τούτης το συγκεκριμένο περιστατικό, η αστυνομία έτσι είχε ευθύνη με βάση τον νόμο. Δεν ελάχιστη ευθύνη. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή η ευθύνη. Όχι, όχι. Ο κύριος Μιχαλίδης πριν μας είπε ότι υπήρχε ευθύνη και στην αστυνομία. Ευθύνη είχε η αστυνομία αναφορικά με τους 3 μαδίτες που βρίσκονταν εκεί. Αλλά οι δεσμοφύλακες είναι κεντρικές φυλακές που είχαν την ευθύνη της επιτήρησης, της φύλαξης, της προσοχής του κρατούμενου. Υπήρχαν όμως, κύριε Γεωργίου. Συνόδευσαν οι μαδίτες, αλλά δεν το βγάζω έξω προς Θεού από το κάδρο. Δεν συζητώ ότι αυτόν έπληξε και το κύρος της αστυνομίας και γενικότερα την αντίληψη που έχουν οι πολίτες για τα θέματα ασφαλείας. Μα δεν είναι θέμα μόνο του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος, κύριε Γεωργίου. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει η συνδρομή της αστυνομίας σε μια επιχείρηση, σημαίνει ότι οι ευθύνες καταμερίζονται, γιατί πάνε μαζί. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν η συνδρομή της αστυνομίας, θα πήγαιναν οι δεσμοφύλακες μόνοι τους να παίρνουν. Από την στιγμή όμως που υπάρχει και ο ρόλος της αστυνομίας σε τέτοιες εξόδους, υπάρχουν πρωτόκολλα. Ο κύριος Λοϊζίδης μας λέχθηκε από την αρχή ότι ο ρόλος των αστυνομικών που συνόδευαν είναι η περιφρούρηση του περιβάλλοντα χώρου της οικίας στην προκειμένη περίπτωση που πήγα. Εγώ δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση αυτά που μας είπε ο κύριος Λοϊζίδης προηγουμένως και λυπάμαι που δεν ήμουν στο στούντιο από εκείνη την ώρα. Έπρεπε να μπεις. Δεν θέλεις πλάνο, με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, αλλά δεν χρειάζεται πλάνο για να περιφρουρήσεις ένα σπίτι, ούτε χρειάζεται πλάνο για να ξέρεις αν πρέπει να βγάλεις ή να μην βγάλεις τις χειροπέδες και τις δύο ή τη μία. Ο δεσμοφύλακας τον όμως το κάνει αυτό. Ο δεσμοφύλακας μέσα. Κάθε φορά που θα συνοδεύσεις έναν κρατούμενο. Γιατί οι δεσμοφύλακες ειδικά που βρίσκονταν εκεί πήγαν σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και συνοδείες κρατουμένων εκτός των φυλάκων. Μα γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Λοϊζίδη, αν οι αστυνομικοί που πήγαν προχθές ήταν η πρώτη τους φορά που συνόδευαν. Ακριβώς. Και μου είπε όχι. Το ότι πρέπει να ξέρουμε τα βασικά, δεν απορρίπτει το ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει σχέδιο δράσης. Είναι αυτό που μας είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει γραμμένο κάτω όταν θα πάρεις τον Ισοβίτη, την Κατερίνα. Τι να πρέπει να κάνεις, κύριε αστυνομικέ και κύριε δεσμοφύλακα. Τώρα, το θέμα είναι επειδή πρόσφατα και ο κύριος Παρουσιαστής, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Γεωργίου πήγαν στις κεντρικές φυλακές. Θυμάστε τώρα το πιο πρόσφατη φορά που πήγατε και επισκεφτήκατε τις κεντρικές. Μάλιστα. Δεν θυμάστε. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι όλα, είδατε τα προβλήματα, θα αλλάξουν όλα. Βεβαίως αυτό το ακούμε χίλια χρόνια τώρα, δεν είναι ότι είναι χθεσινό. Αλλά η κατάσταση είναι η ίδια και δεν είναι λες και. Η μόνη απάντηση είναι ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει κάτι. Σιγά σιγά θα το προσπαθήσουμε. Και να προσθέσω κάτι πριν ξεκινήσει, ναι, ο κ. Πασουρτιδής. Ανέφερα το Instagram προηγουμένως εσκεμμένα, γιατί δεν πρόκειται για επικοινωνία μέσω ενός μικρού κινητού που βλέπουμε κάτι μικροσκοπικά κάποτε που στέλνεις, ναι, ένα SMS. Ναι. Για να επικοινωνήσεις μέσω του Instagram θα πει ότι είχες ένα κινητό μεγάλου μεγέθους που με κάποιο τρόπο κατάφερες και το βάλες και στη φυλακή. Πώς μπήκε αυτό το κινητό στις φυλάκες.
Κοιτάξτε, όπως αν διαβάσει κάποιος τις ειδήσεις από την πρώτη στιγμή και δει και λίγο τους όρκους, ενώ ότι πήγαινε στο δικαστήριο στις προσωποκρατήσεις, θα βγάλει πολλά κέρια ερωτήματα από μέσα. Έναν είναι αυτό με το κινητό. Στην ουσία, ο άνθρωπος επαράγγειλε Uber από τις αστυνομίες. Είπε του τι ώρα πρέπει να είναι, πού να είναι, να τον παραλάβει. Γελάτε, το λέω με αυτόν τον τρόπο για να καταλάβετε το τραγικό της υπόθεσης. Το δεύτερο, είχαμε ειδήλιο γυναίκας και άντρα φυλακισμένου που δεν έρχονται σε επαφή, υποτίθεται, ποτέ τους εντός των φυλακών. Είχαμε συνεννοήσεις βαρυπινίτη με πιο χαμηλής κλίμακας καταδικασμένων και συμφώνησαν, εγνωρίστηκαν ο ένας για κλοπές, ο άλλος για ναρκωτικά. Εγώ θα πάω σε κάτι πολύ πιο ξεκάθαρο. Γιατί δεν έχουμε καινούργιες κεντρικές φυλακές? Ο λόγος είναι οικονομικός. Και πρέπει να αποφασίζουμε σε αυτόν τον κράτος, στη ζυγαριά, τι προτάσουμε. Σε όλα τα θέματα, όταν προτάσσετε το οικονομικό, πάντα θα είναι λειψή η δράση μας και θα επαφίεται στα οικονομικά δεδομένα του κράτους. Έχουμε κεντρικές φυλακές, οι οποίες είτε θέλουμε είτε όχι, είναι κεντρικές φυλακές 100 χρόνων. Γιατί έχουμε μια φυλακή? Γιατί δεν έχουμε. Όχι, να σας πω γιατί το λέω. Γιατί υπάρχουν σε άλλες χώρες που υπάρχουν φυλακές σε διάφορα μέρη της χώρας. Και μάλιστα είναι ξέχωρα ποιοι θα μπουν πότε και αυτοί αλλάζουν κιόλας εκ περιτροπής για να μην γινόμαστε όλοι μια χαρούμενη οικογένεια σε κάποια στιγμή. Αν αντιλαμβάνεστε τι λέω. Είναι ένα άλλο μοντέλο. Ναι. Θα σου πει κάποιος, κυρία Αγαπητού, ότι ο πληθυσμός μας, οι φυλακισμένοι μας, δεν είναι τέτοιοι που χρειαζόμαστε περισσότερες φυλακές. Εγώ λέω ότι αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και με μια σύγχρονη φυλακή, με πτέρυγες οι οποίες είναι εντελώς αποκομμένες μεταξύ τους. Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλώς είπα σε λίγο πιο μακρινή παρέμβαση. Ωραία. Εδώ ψηφίσαμε νομοθεσία για τους ανήλικους παραβάτες το 2021 και θα πάμε πρώτη-πρώτη του 2026 για να κάνουμε χώρους κράτησης των ανηλίκων. Ή προκύπτουν και άλλα ερωτήματα από αυτήν την αποδράση. Πηγαίνουν δεσμοφύλακες. Είναι ήδη. Όταν πηγαίνουν, τίκαν, τρών, πεινούν. Είναι φυσιολογικό κάποιος να πηγαίνει στο σπίτι βαρύ ποινίτη και να τρώει για τη δική του ασφάλεια πρώτα. Όχι επειδή τα κάνει πλακάκια. Δηλαδή, μπορεί να εγγυηθεί κάποιος ότι οι δεσμοφύλακες, αν φαν, αν έτρωγα για παράδειγμα, δεν θα τους δηλητηριάσει κάποιος, δεν θα τους βάλει κάτι για να τους πιάσει στον ύπνο. Βλέπετε ότι πολλά πράγματα, και εγώ θα συμφωνήσω ότι και οι φυλακές μπαίνουν εδώ στο κάδρο. Διότι θα πρέπει να δούμε πώς αποφασίζεται να δοθεί άδεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια βγήκε 10 φορές. Ποιοι πήγαιναν μαζί του? Πόση χαλαρότητα υπήρχε εκεί? Ποιες είναι οι εντολές? Γιατί έφυγε 10 φορές? Ένας βαρυπινίτης που σκότωσε και έναν παιδάκι 3 χρόνων και μια έγκυο γυναίκα. Θα μου πείτε, επιτρέπεται από την νομοθεσία μετά 10 χρόνια? Ναι, αλλά πάντοτε η Επιτροπή Κατάταξης είναι αυτή που έχει τον τελικό λόγο. Ναι. Γιατί είχε 23 άτομα στο τραπέζι, αν όντως ήταν 23 τα άτομα που βρίσκονταν? Έδωσε ο ίδιος λίστα καλεσμένων, κύριε Πασουτίδη. Έδωσε ο ίδιος την ημερομηνία. Όχι, πριν να πάμε εκεί. Τελικά ήταν 7, ήταν 5, αλλά εγώ σας λέω και να ήταν 23. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει κάποιος να πηγαίνει να δει τους γονιούς του. Λέμε ότι πρέπει να βγει και να έρχονται 23 άτομα τραπέζι. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της εξόδου? Να φάμε και να πιούμε 9 ώρες, να διασκεδάσουμε και να πάμε πίσω? Τι είναι, εν εκδρομή? Πρέπει να τα δούμε τούτα τα πράγματα. Μα προβλέπονται κάποια από αυτά από την νομοθεσία, κύριε Πασουρτίδη? Όχι, ναι, προβλέπονται ότι πρέπει να δώσει τη λίστα ποιοι θα είναι. Αλλά δεν ήταν ένα ότι. Συγγνώμη. Και οι λόγοι προβλέπονται. Βεβαίως προβλέπονται και γίνεται και ελέγχος. Αλλά εγώ συζητώ τώρα. 23 άτομα φυσιολογικό για εσάς σε μια έξοδο ενός βαρυπινίτη να είναι στο σπίτι? Όσο πιο πολλά τα άτομα, τόσο, δεν είναι και τόσο μεγαλύτερο ο κίνδυνο, δεν μιλάμε για ένα μικρό αδίκημα εδώ. Και είναι και ένα θέμα, αν του ενέκριναν τα 23 άτομα ή αν του ενέκριναν 5 και τελικά βρέθηκαν εκεί 23. Γιατί και τα άτομα που θα πάνε και θα τους συνοδεύσουν, οι δεσμοφύλακες εννοώ, πάνε ανάλογα. Εδώ προκύπτει ευθύνη του επικεφαλής της συνοδείας. Όταν ήταν αυτοί 5 ή 723, δηλαδή δεν τον έπιασε να φύγει. Λέω, είναι ερωτήματα, είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο θέμα προσώπου.
Είναι θέμα δομών, είναι θέμα επιχειρησιακής ικανότητας, είναι θέμα πλάνου, είναι θέμα πρωτοκόλλων τα οποία είναι ρητά και κατανοητά από όλους. Είναι πράγματα, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι πάσχουμε σε πολλούς τομείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά για να θεωρηθούν είτε μεμονωμένα είτε τυχαία. Το Βραχιολάκι. Πάρα πολλά. Ποιος πρέπει να το εντάξει. Να πάμε στον κύριο Γεωργίου για το Βραχιολάκι, γιατί υπάρχει η νομοθεσία, είναι λειψή, έχει κενά σε ό,τι έχει να κάνει μαζί με τα Βραχιολάκια. Μα, κύριε Γεωργίου, για παράδειγμα, αυτός ο κατάδικος δεν έπρεπε να φέρει Βραχιολάκι σε οποιανδήποτε εξοδό του, αφού είναι υψηλού κινδύνου. Είναι εδώ που χρήζει εξυγχρονισμού και επικαιροποίηση η κείμενη νομοθεσία και η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάθε κρατούμενος, κάθε κατάδικος για οποιαδήποτε έξοδο του από τις φυλακές θα πρέπει να φέρει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Αντιλαμβάνεστε για σκοπούς καλύτερης δυνατής ασφάλειας και όποια έξοδος δεν είναι μόνο όταν θα μεταβεί είτε στους συγγενείς του είτε να πάει σε κηδεία συγγενικού του προσώπου, είτε σε γάμο συγγενικού του προσώπου, είτε στο νοσοκομείο, είτε σε οποιαδήποτε επέμβαση η οποία μπορεί να χρειαστεί. Χρειάζεται το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Και είναι εδώ ο εξυγχρονισμός που επιβάλλεται στην κείμενη νομοθεσία. Όσον αφορά το προηγούμενο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπασουρτίδη. Απλά και μόνο η εφαρμογή του νόμου, το γεγονός ότι εκεί το σπίτι, η κατοικία, το πατρικό του ισοβίτη έπρεπε να μετατραπεί σε φυλακή. Και όχι να αφήνει τον ισοβίτη να πάει να φέρει, για παράδειγμα, μπύρες και δεσμοφύλακες να μένουν στο τραπέζι μετά του και ίνου και να φεύγει ο ισοβίτης να πάει να φέρει μπύρες. Πήγε να φέρει μπύρες, αλλά δεν επέστρεψε. Αντιλαμβάνεστε, μόνο από αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν έχει χαρακτηρισμό. Σε επόμενος και διαδικασία. Την πειθαρχική έρευνα δεν θα προχωρήσω παραπάνω, αλλά τα γεγονότα μιλούν από μόνος τους. Όταν, για παράδειγμα, η επίσκεψη ήταν 23 άτομα, δεν μιλούμε απλώς για επίσκεψη, αλλά για μιλούμε πάρτι. Για ολόκληρο πάρτι. Ναι. Για παράδειγμα, μπορούσαν οι αρμόδιες αρχές προληπτικά να πήγαιναν μία ώρα πριν να φτάσει η μεταφορά, η συνοδεία εκεί με τον ισοβίτη στο χώρο, να ελέγξουν, να λάβουν μέτρα ασφαλείας. Και μιλάμε για ένα πάρτι στις πλάτες μας, κύριε Γεωργίου, κύριε Βαζουστίδη, γιατί όλη η επιχείρηση από την ώρα που ξεκίνησε η μεταφορά του και η συνοδεία του στην Πάφο μέχρι τον εντοπισμό του, μπορεί να μας τύχησε και 100.000 ευρώ στο τέλος της υπόθεσης. Αλήθεια. Πέστε μου εσείς πόσος κόσμος κινητοποιήθηκε. Α, βοήθαμε. Α, ναι, εννοείς μέχρι τη σύλληψη. Συγγνώμη, γιατί λέω και εγώ 100.000 ευρώ. Μέχρι τον εντοπισμό και η σύλληψη. Ναι, όντως. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, θα τα παραθυκώ. Να σας πω. Απλά ναι. Να σας πω. Έχει κάτι έκτακτο σήμερα στη Βουλή για αυτά τα θέματα, σήμερα ή όχι? Λάθος διάβασα. Όχι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενέγραψε θέμα, αλλά δεν θα συζητηθεί σήμερα. Ωραία, εντάξει, γιατί κάπου διάβασα ότι κάτι σήμερα έκτακτο. Κάτι θέλω να πει ο κύριος Πασουρτίδης. Ναι, παρακαλώ. Απλά να σας πω για να καταλάβετε και κάποιες φορές, επειδή ρίχνεται η ευθύνη στη Βουλή με αρφα ή οτα. Mm-hmm. Όταν ήρθε το νομοσχέδιο, οι κανονισμοί για το βραχιολάκι, το νομοσχέδιο, συγγνώμη, για το βραχιολάκι σε υπόδικους, δηλαδή εκείνους που είναι, ακόμα δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά θα είναι στο δικαστήριο, η συζήτηση για ώρες ήταν αν την ευθύνη θα την έχει η αστυνομία ή οι φυλακές. Μεταξύ των δύο, έτσι. Ναι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτό φάνηκε από τις πρώτες ώρες που εξαφανίστηκε ένα ισοβίτη. Μια μεγάλη συζήτηση, ξέρετε, πρέπει να την έχουν οι φυλακές. Όχι γιατί εμείς να την έχει η αστυνομία, μα είναι μέτρων κράτησης, όχι είναι μέτρων παρουσίασης στο δικαστήριο και είναι εκεί. Απλά πολλές φορές θέλω να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του διάσταση. Άρα εκεί που λέμε ότι υπάρχει καλή επικοινωνία, γιατί. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, για παράδειγμα, όταν θα πάνε να κάνουν μια επιχείρηση αστυνομία μέσα στις κεντρικές φυλακές, λέμε ότι έχουμε άριστη επικοινωνία. Τι περιμένουμε όμως, δεν περιμένουμε υπάρχει. Να συμφωνήσουν, να αποφασίσουν οι ίδιοι ποιος θα έχει την ευθύνη ή κάποιος πρέπει να τους το επιβάλλει για να τελειώνουν. Ένας από τους δύο να έχει την ευθύνη. Κοιτάξτε, εδώ προκύπτει ένα κύριο ερώτημα. Θα πάμε και θα ψηφίσουμε εμείς κάτι και να έρθει αύριο και να μην εφαρμοστεί ο νόμος.
Ρωτώ. Μα γιατί να μην εφαρμοστεί, θα έχει επίπτωση να δεν εφαρμοστεί. Για τον ίδιο λόγο μου εφαρμόστηκε ο νόμος για τους ανήλικους παραβάτες. Mm. Θα έρθει να σου πει αστυνομία, εγώ δεν αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, παιδιά, είναι των κεντρικών φυλακών. Άρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν λέω ότι κάνει ό,τι θέλει σε όλα. Σας δίνω ένα παράδειγμα για το Βραχιολάκι για να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία είτε η έλλειψη συντονισμού είτε συμφωνίες κλπ. Μας ζήσαμε φυλακές, Κατερίνα και Νίκο, που πήγαιναν να κάνει έφοδο η αστυνομία και περιμέναν ένα μισή ώρα έξω που να τους ανοίξουν. Ναι, θα θυμόμαστε γι' αυτό. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, θέλετε να πείτε κάτι, να σας καλημερίσουμε. Κύριε Καπιτού, δεν ξέρω αν κανέναν αφορά, τουλάχιστον για τους πολίτες οι οποίοι συνεργάστηκαν με την αστυνομία. Το είπα εγώ στον κύριο Λοϊζίδη πριν, ότι οι πολίτες τον βρήκαν. Και καταλυτική, ακριβώς, οφείλουμε να συγχαρούμε τους πολίτες, δείγμα ευθύνης, ψηλού αισθήματος ευθύνης, και αυτή η σχέση πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Ευχαριστώ και τους δύο, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας, μέρα.